Πραγματοποιήσαμε σήμερα οι κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Αργολίδα με επικεφαλή σε μένα τον Περιφερειακό Σύμβουλο παράσταση στον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας τον κύριο Χεβιδόπουλο για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στην Αργολίδα. Επισημάναμε τις σοβαρές ευθύνες που έχει η Περιφέρεια γιατί τόσα χρόνια υλοποιεί με ζήλο την πολιτική των κυβερνήσεων στο συγκεκριμένο τομέα που μειώνει δραστικά χρόνο με το χρόνο τις δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, που στρώνει μεθοδικά το έδαφος αυτό το έργο σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα να περάσει στο μεγάλο κεφάλαιο σε ιδιωτικές εταιρείες, ντόπιες στην αρχή, ξένες αργότερα. Επισημάναμε την ευθύνη που έχουν να καταβληθούν τώρα τα χρήματα, οι αποζημιώσεις στους γονείς που με ευθύνη της περιφέρειας δεν γίνονται τα δρομολόγια όπου έχουν αποβεί άγωνα και αναγκάζονται οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεύτερον, να μισθωθούν τώρα, έπρεπε να είχαν μισθωθεί από χθες τα αναγκαία μέσα, λεωφορεία, ταξί, έτσι ώστε να γίνει η μεταφορά των μαθητών. Οι διαδικασίες των διαγωνισμών, των άγωνων, των ξανά άιντε να ανταρμέξουμε των συσκέψεων είναι χρονοβόρες και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Επισημάναμε επίσης την σοβαρή ευθύνη που έχουν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των συμφερόντων των ιδιωτών, των καπιταλιστών να λύνονται στο άψες βίσε, όπως παραδείγματος χάρη τη Δευτέρα κουβεντιάζουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να δώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την προβολή του θεάρεστου έργου με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο ή στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή έδωσαν με διαδικασίες εξπρές και παράνομες, χωρίς να έχει καν αναρτηθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ανάδοχο, σε εργολάβο στην Καλαμάτα, που διεκδικεί αποζημιώσεις στα χαρτιά. Όταν είναι να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγαλοεργολάβων, των κατασκευαστών, του ιδιωτικού κεφάλαιου, βρίσκουν άμεσα και γρήγορα λύσεις, όταν είναι να ικανοποιηθούν προβλήματα των εργαζόμενων, των πλατείων λαϊκών στρωμάτων και ένα τέτοιο πρόβλημα είναι η μεταφορά των μαθητών, όλο βρίσκουν εμπόδια. Φοβούμαστε ότι αντίστοιχα προβλήματα θα δημιουργηθούν φέτος και με τη δακοκτονία. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα στην Πελοπόννησο. Μπορεί να επαναληφθεί η μεγάλη ζημιά που υπήρξε πρόπερση. Γιατί οι διαγωνισμοί ακόμα γίνονται, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη μήνα διαγωνισμοί για την δακοκτονία, όταν έπρεπε τέλος του Ιούνιου, αρχές Ιούλη, να γίνει ο πρώτος ψεκασμός, γιατί τα κονδύλια και σε αυτό το τομέα έχουν μειωθεί σημαντικά, γιατί η περιφέρεια με αυτό που ασχολείται δεν είναι τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, αλλά πώς θα πλασαριστεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τη στήριξη στις επόμενες εκλογές. Πώς θα αντιμετωπίσει τα παραταξιακά της προβλήματα μετά την άρση της στήριξης τον κύριο Τατούλη από τη Νέα Δημοκρατία, το πώς θα ικανοποιήσει τελικά τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Οι εργαζόμενοι, τα πλατεία λαϊκά στρώματα, οι νεολαία, οι μαθητές δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από μια τέτοια περιφερειακή αρχή. Πρέπει να οργανώσουν την πάλη για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε στο πλευρό τους. Σήμερα οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Εσπήρωσης σε Περιφέρεια και στους Δήμους Άργους, Μυκαινών και Ναυπλίων. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στον κύριο Χεβιδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, και τονίσαμε τις τεράστιες ευθύνες που φέρει για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, που ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, δεν έχει δοθεί καμία λύση και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται σύντομα να δοθεί κάποια λύση. Είπε και ο Νίκος τις προτάσεις μας. Εμείς καλούμε και τους μαθητές και τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σε αυτού του χώρου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και να κατανοήσουν ότι χρειάζεται μια συνεχή πάλι για να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Ζητούμε άμεσα και με κάθε τρόπο να λυθεί το ζήτημα και να μπορέσουν οι μαθητές να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά.